Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για να ευκολύνω τη διαδικασία. Το κύριε Μινάκη, επί όσων είπε ο κύριος Φίλης, γι' αυτό τον έβαλα στην αρχή, του ζήτησα να τοποθετηθεί, τόσο οι αγορητές ή οι ομιλητές ή οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, την ώρα της ομιλίας του μπορούν να κάνουν και την όποια κριτική στο όσα είπε ο κύριος Φίλης. Έτσι. Λοιπόν, για το θέμα ξεκινάμε. Αυτό, καταρχήν είμαστε σύμφωνοι για την τροπολογία, ωστόσο όμως θα το αναλύσει περισσότερο ο γενικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε εγώ θα περιοριστώ στα θέματα του σχεδίου νόμου. Και κύριε Πρόεδρε, για να διευκολύνει τη διαδικασία, θέλω να κάνω χρήση και της δευτερολογίας, ώστε να μην έχω χρόνο στο δεύτερο επίπεδο και να ασχοληθώ συνολικά. Το τι θα κάνετε με τη δευτερολογία δεν το αποφασίζετε εσείς, το αποφασίζει το Προεδρείο. Και θα ισχύσει το ίδιο για όλους. Όπως έδειξε ανοχή στον κύριο Λάπα, θα δείξουμε την ίδια ανοχή. Το της δευτερολογίας αφήστε τα. Λοιπόν, να ξεκινήσω ο χρόνος μας, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, από το 0. Όλοι σχεδόν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης επισημάναμε τις πολύ σοβαρές αδυναμίες που έχει το νομοσχέδιο και δομικά ως προς το σκοπό του και το αντικείμενο που θέλει να ρυθμίσει αλλά και τις διατάξεις του. Δεν αντιτιθέμεθα ως προς το γεγονός ότι πρέπει να μπει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο ως Νέα Δημοκρατία. Αντιτιθέμεθα όμως, κύριοι συνάδελφοι, ως προς το γεγονός ότι το νομοσχέδιο δημιουργεί ένα υπερυπουργό, ένα υπερκαναλάρχη που τα πάνθ ωρά ρυθμίζει, αποφασίζει όπως θέλει, όπως του αρέσει. Από τα κανάλια, τον αριθμό, το προσωπικό, τις άδειες, το περιεχόμενο, μέχρι ακόμα και την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, αριθμίζει ο κύριος Παπάς. Επειδή όμως πραγματικά και ουσιαστικά επιδιώκουμε τη συνένεση, τουλάχιστον στα μείζωνα, δυστυχώς δεν είδαμε με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν χθες αυτή τη διάθεση από πλευράς κυβέρνησης. Ελπίζουμε εντός της ημέρας. Θα καταθέσω όμως τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας επί των άρθρων και των βελτιώσεων που έφερε η κυβέρνηση μόλις χθες. Επειδή ο συνταγματικός νομοθέτης, κύριε συνάδελφε, όμως έχει δημιουργήσει θεσμικά αντίβαρα ώστε να υπάγεται η πολιτική εξουσία σε νομικές ρυθμίσεις και να μην ασκείται ανεξέλεγκτα και αυθαίρετα, δεν πρόκειται να σταθεί ούτε στα δικαστήρια το συγκεκριμένο νομοθέτημα, ούτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά ούτε και στα ευρωπαϊκά όργανα. Κύριοι συνάδελφοι, θυμάστε το πολύ διαφημισμένο νόμο περί 100 δόσεων που στη συνέχεια αναγκαστήκατε κατόπιν εντολής της Τρόικα να το πάρετε πίσω. Θυμάστε τη ρύθμιση για τους ασφαλισμένους ΕΤΑΑΤΣ, ΜΕΔΕ, κύριε Σπίρτζη, που αφορούσε γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς και που 2 μήνες μετά, προχθές, το πήρατε πάλι πίσω. Και μετά βεβαίως αναγκαστήκατε να στέλνετε ανοιχτές επιστολές, δακρύβερευτες, θέλοντας να δικαιολογηθείτε στους συναδέλφους μηχανικούς για ποιους λόγους αναγκαστήκατε να το πάρετε πίσω και είστε έτοιμος να πολεμήσετε με ποιον, με τον εαυτό σας τον ίδιο. Θυμάστε τον πολυδιαφημισμένο νόμο για την ανθρωπιστική κρίση που αργότερα που γίνατε μνημονιακοί αναγκαστήκατε να αποσύρετε πάλι αρκετές από τις πολυδιαφημισμένες διατάξεις του. Δεν θέλω να πω ούτε για την πρώτη κατοικία, ούτε για τις συντάξεις, ούτε για τον έμφυα. Περιορίζομαι σε 3-4 παραδείγματα και σας λέω ότι το ίδιο πράγμα θα συμβεί και με αυτό τον νόμο. Εσείς νομίζετε ότι κοροϊδεύετε την Κομισιόν, νομίζετε ότι κοροϊδεύετε τους πολίτες. Σας το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, το λέμε και σήμερα. Δεν μπορείτε να ορίζετε άδειες, πόσες άδειες θα δίνετε. Δεν μπορείτε να προσδιορίζετε αριθμό εργαζομένων. Δεν μπορείτε να ορίζετε τις ειδικότητες που θα πάρει η κάθε επιχείρηση. Δεν μπορείτε να παραβιάζετε τον ανταγωνισμό. Δεν μπορείτε να παρεμβαίνετε σε ανεξάρτητες αρχές και να τιμωρείτε. Δεν μπορείτε να παραβιάζετε το Σύνταγμα, τις διεθνείς συμβάσεις, το κοινοτικό δίκαιο. Και αυτό, κύριοι της κυβέρνησης, κύριοι συνάδελφοι των κυβερνητικών κομμάτων, θα το βρείτε μπροστά σας. Και θα το βρούμε μπροστά μας στα προαποτούμενα του Νοεμβρίου. Θα το βρείτε από την ίδια την Τρόικα, δυστυχώς, κύριοι της κυβέρνησης. Να σας πω μόνο ότι στη Γαλλία, που είχαμε χθες την τιμή να μας επισκεφθεί ο Γάλλος Πρόεδρος, λειτουργούν σήμερα 36 εθνικής εμβέλειας κανάλια. Στη Γερμανία 44, στην Ισπανία 15, στην Κύπρο 10, πέρα από τα περιφερειακά. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να συνδράμει, θέλουμε να συνδράμουμε και να καταθέσουμε από την εμπειρία που έχουμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά και για να μην έρθει η χώρα μας στη δυσάρεστη θέση να παίρνει πίσω ένα ακόμα νομοσχέδιο. Ενώ χρειάζεται τακτοποίηση ο χώρος αυτός, με την επιπολαιότητα που σας διακρίνει, με την έλλειψη προετοιμασίας, με την έλλειψη στόχευσης, την αλαζονία σας, ιδεολειψίες, αλλά και τα κατάλοιπα που κουβαλάτε, με τον ετσιθελισμό σας, χάνετε και χάνουμε την ευκαιρία να βάλουμε πραγματική τάξη στο πεδίο αυτό. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Επειδή άκουσα με πολύ προσοχή την αγωνία πολλών συναδέλφων που εκλέγονται σε ακριτικές περιοχές, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε κινήσεις εξαγοράς περιφερειακών τηλεοπτικών καναλιών που ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται από επιχειρηματίες γειτονικών χωρών. Θα σας ενημερώσω λοιπόν για το εξής και παρακαλώ να το αξιολογήσετε ως πρόταση λύσης στο πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αυτό. Κατά την εποχή της αναλογικής τηλεόρασης, η γεωγραφική κάλυψη των περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ήταν απολύτως πλημελής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά για τις ευαίσθητες αυτές περιοχές, πήρε μια γενναία πολιτική απόφαση, σωστή πολιτική απόφαση, να εντάξει αυτές τις δύο περιφέρειες στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλησης και να χρηματοδοτήσει εγκαταστάσεις όσων τοπικών αναμεταδοτών χρειαζόταν. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που κέρδισε τις εκλογές το Γενάρη και σήμερα κόπτεται για τη μη πλήρη τηλεοπτική κάλυψη των ευαίσθητων αυτών περιοχών απένταξε και τα δύο σημαντικά έργα για την εγκατάσταση αναμεταδοτών. Ζητούμε λοιπόν να επανεξετάσει η κυβέρνηση αυτή την απόφαση και να το δείτε με καθαρά από εθνική σκοπιά και μόνο. Ο νόον νοείται. Προχωρώ τώρα αναλυτικότερα στα άρθρα. Είναι χαρακτηριστική η περιφρόνηση που δείχνεται στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, της οποίας ο ρόλος, κύριοι συνάδελφοι, είναι να υποβοηθά το έργο σας και το έργο όλων μας εδώ μέσα στην πρακτική της καλής νομοθέτησης. Κύριε Υπουργή, επί του άρθρου 2, παράγραφος 4 και 5 για την τιμή εκκίνησης ανακατηγορία δημοπρατούμενης άδειας. Δεδομένου του αριθμού των δημοπρατούμενων αδειών παρόχου περιεχομένου και η τιμή εκκίνησης ανακατηγορία δημοπρατούμενης άδειας δεν αποτελούν ειδικά, λεπτομεριακά ή τεχνικά ζητήματα όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης, θα ήταν σκόπιμο να τεθούν στο κείμενο της προτινόμενης διάταξης, έστω ενδεικτικά κριτήρια βάσει των οποίων θα εκδοθούν οι ωσάνου υπουργικές αποφάσεις. Επίσης, στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2, προσθέτεται η λέξη αιτιολογημένη πριν από τη λέξη γνώμη. Ζητάμε να είναι σύμφωνη γνώμη, να μην είναι απλή γνώμη ή γνωμοδότηση των συμβουλίων, γιατί τότε ο υπουργός θα είναι κυρίαρχος των πάντων. Και θα υπάρξει θέμα εάν το ΕΣΟΥΡΟΥ ή η ΕΕΤ δεν συγκροτηθούν νομίμως και άμεσα. Οφείλει η κυβέρνηση λοιπόν στο σημείο αυτό να το ερευνήσει και να οδηγήσει τη Βουλή να πάρει απόφαση να συγκροτηθούν οι επιτροπές αυτές κατά νόμιμο τρόπο. Είναι θετικό το γεγονός ότι αλλάξατε με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2. Κάνετε μια νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 10, παράγραφος 4, αναφορικά με τις δηλώσεις που θα λέγονται από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως, σας είπαμε επιπλέον ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ υπάρχουν σημεία, στοιχεία που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για τη μοριοδότηση των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια της παλαιότητας, της συνέπειας, των καταγγελιών και μια σειρά άλλων στοιχείων που θα ήταν χρήσιμα στο διαγωνισμό. Προχωρώ στο άρθρο 9. Επειδή στο σχέδιο νόμου τίθεται ελάχιστος αριθμός εργαζομένων, ανακατηγορία παρόχου, περιεχομένου, και όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται αντικειμενικά στις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής τηλεόρασης, αλλά αντίθετα διπλασιάζει τον αριθμό που προέβλεπαν αντίστοιχοι νόμοι για την αναλογική τηλεόραση. Περαιτέρω δε με την πρόβλεψη ότι με υπουργική απόφαση θα καθορίζονται ειδικότητες απασχολημένων και ελάχιστος αριθμός απασχολημένων ανά ειδικότητα, εκ των πραγμάτων το διευθυντικό δικαίωμα μιας επιχείρησης παρόχου καταλύεται. Και όχι μόνο αυτό, έρχεστε και ορίζετε όχι μόνο τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και τις ειδικότητες και επιπλέον ότι θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση. Μόνο τα ονόματα που θέλετε να προσλάβουν δεν μας έχετε δώσει ακόμα, μένει να το συμπεριλάβετε και αυτό με υπουργική απόφαση. Σε ό,τι αφορά το θέμα του πληστηριασμού, εκ της φύσεως το αντικείμενο της άδειας περιεχομένου δεν νοείται δημοπρασία, καθώς πέρα το ότι δεν τίθεται ζήτημα εκχώρησης συχνοτήτων, δεν υπάρχει και κανένα στοιχείο διαφοροποίησης της μιας άδειας παρόχου περιεχομένου μιας κατηγορίας από άλλης της ίδιας ακριβώς κατηγορίας. Αυτό όμως συνιστά νόθευση ανταγωνισμού. Και θα απαλάβουμε για άλλη μια φορά, διαχωρίστε τα περιφερειακή εμβέλεια κανάλια με τα εθνική εμβέλεια κανάλια. Άρθρο 16. Όσον αφορά στη συνδεδεμένη της ΕΡΤ που θα αποτελεί και πάροχο δικτύου, η σύσταση μιας εταιρείας που ανήκει 100% στο κράτος, η οποία δεν έχει καταβάλει κανένα τίμημα για τη χρήση συγκεκριμένων ραδιοσυχνοτήτων, ούτε έχει υποβληθεί σε διαγωνιστική διαδικασία και θα παρέχει έναντι ανταλλάγματος υπηρεσίες δικτύου σε τρίτους, πλην ΕΡΤ, παρόχους περιεχομένου, θέτει ζήτημα αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού και ενδεχομένως περί κρατικών ενισχύσεων.
Πρόκειται για ανώθευση ανταγωνισμού και πρέπει να το προσέξετε εξαιρετικά σοβαρά, διότι, όπως σας είπα και πριν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τρόικα, κατ' επέκταση, μας περιμένουν ως χώρα στη γωνία. Και εσείς, σκοπίμως και με πεδαριώδη συμπεριφορά, δεν φέρνετε τις επιστολές που έχετε ανταλλάξει και με την Κομισιόν. Άρθρο 17. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και 6, ο νόμος 4070 του 2012 με το σχέδιο νόμου ορίζεται ότι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΙΕΕΤ εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Δεδομένου ότι στο αναφερόμενο άρθρο ορίζονται οι αρμοδιότητες του Ανωτέρου Υπουργού Επιθεμάτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ενώ ως προς την ΕΕΤ αναφέρονται περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αρχή προβαίνει σε εισήγηση ή γνωμοδότηση ενώπιον του Υπουργού που συνεργάζεται με το Υπουργείο. Θα ήταν σκόπιμο να διευκρινιστεί ως προς ποιες αρμοδιότητες της ΙΕΕΤ εποπτεύεται από τον Υπουργό. Πάω στο άρθρο 21. Επιβάλλεται να το πάρετε αμέσως πίσω, να το αποσύρετε. Και δεν αναφέρομαι στην νομοτεχνική βελτίωση που αφορά τον κώδικα φόρου προστέμενης αξίας, αλλά στο σημείο που αναφέρεται ότι επιτρέπει στις υφιστάμενες απευθείας συνδέσεις με κλειστούς αυτοκινητόδρομους. Ουσιαστικά ανοίγει ένα παράθυρο, κύριοι συνάδελφοι, ώστε να δημιουργηθούν απευθείας συνδέσεις σε κλειστούς αυτοκινητόδρομους, δημιουργώντας πολύ σημαντικό θέμα οδικής ασφάλειας. Από εκεί ξεκινώ. Ενώ παράλληλα, εν λόγω ρύθμιση έρχεται σε απευθεία σύγκρουση με δικαστικές αποφάσεις, καθώς και με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτοκινητόδρομους που ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο του 22 άρθρου του νομοσχεδίου είναι τα γραφεία τύπου. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Στα γραφεία τύπου του εξωτερικού δημιουργείται μια δίθεν καινούργια οργάνωση του διεθνούς εικόνας της Ελλάδος. Κύριοι συνάδελφοι, διαρκή νοητικά άλματα, νεωτερικά ιδεολογήματα και κατατοδοκούν επίκληση της διεθνούς πρακτικής. Επιχειρούν όχι να οικοδομήσουν ένα θετικό μηχανισμό παραγωγής και υλοποίησης εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής στον ευαίσθητο χώρο της εξωτερικής πολιτικής, αλλά να ικανοποιήσουν προσωπικές ορίσεις και φιλοδοξίες. Αυτά που εσείς επικαλείστε, κύριε Αυγενάκη, να γίνουν. Παρακαλώ, τελειώστε, κλείστε. Ούτε στο Foreign Office της Μεγάλης Βρετανίας, ούτε στο Get Dorsey της Γαλλίας, ούτε στο State Department. Κύριε Αυγενάκη, με ακούτε? Και κλείνω. Κλείνω για το. Και αναφέρομαι στο άρθρο περί των δημοσιογράφων υπαλλήλων της ΕΡΤ. Ξεκινήσατε σωστά. Δώσατε μια δυνατότητα στους υπαλλήλους του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, προβλέψτε και τους υπαλλήλους δημοσιογράφους της ΕΡΤ να έχουν και εκείνοι την ίδια δυνατότητα απασχόλησης όπως συμβαίνει και με τους άλλους. Για την τροπολογία, όπως σας είπα, θα μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θεωρούμε ότι έχει χρόνο η κυβέρνηση να φέρει μερικές βελτιώσεις από αυτές τις παρατηρήσεις που κάναμε και είμαστε εδώ, έστω και κύριε Αυγενάκη, να υπερψηφίσουμε κάποια από τα άρθρα. Με ακούτε? Σας ευχαριστώ πολύ.